Κύριε Βλάχο, σήμερα είχαμε το πρώτο σεμινάριο μια στενότερη συνεργασία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Ναυτιλιακό Τμήμα και στην Ένωση Ναυλομεσητών. Πείτε μου τις εντυπώσεις σας και τους μελλοντικούς σχεδιασμούς. Οι εντυπώσεις είναι πάρα πολύ θετικές και διότι αναλύθηκε πάρα πολύ η σημερινή κατάσταση της αγοράς και αυτό το είδατε από τις ερωτήσεις των παρισταμένων που ουσιαστικά δεν μπορούσαμε να τελειώσουμε το σεμινάριο. Και βέβαια από την προσέλευση ότι γέμισε όλο το αμφιθέατρο. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ θετικές εντυπώσεις, ακούστηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά και στις επόμενες παρόμοιες εκδηλώσεις. Αυτή η συνεργασία που έχει μακρά ιστορία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της και τι προσφέρει στους νέους φοιτητές? Μια κουβέντα από εσάς και από τον κύριο Πενθερουδάκη που έχουμε δίπλα σας. Κοιτάξτε, η συνεργασία αυτή πήρε νέα σάρκα και οστά. Ήταν πιο πολύ, αν θέλετε, θεωρητική χωρίς άμεσο πρακτικό αντικείμενο και κυρίως χωρίς σταθερό διαχρονικά. Γινόταν μια εκδήλωση, μετά μπορούσε να περάσει ένας χρόνος χωρίς να γίνει τίποτα άλλο. Εμείς έχουμε συμφωνήσει και πιστεύω θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε, να έχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα τέτοιου είδους τις εκδηλώσεις, οι οποίες θα συνδέουν τη θεωρία που μπορεί να προσφέρει το Πανεπιστήμιο με την πράξη, την οποία οπωσδήποτε γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον στην Ένωση των Ναυλομεσητών. Άρα λοιπόν στοχεύουμε σε μια διαχρονικότητα, η οποία μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Η διαχρονικότητα. Ήτανε ευκαιριακή ή συγκυριακή η οποιαδήποτε συνεργασία. Κύριε Πενθερουδάκη, σε μια δύσκολη εποχή, αυτή η προσαρμογή στην πραγματικότητα, στην πρακτική, πώς παντρεύεται? Παντρεύεται με την όρεξη που έχουν οι ναυλομεσίτες αυτή τη στιγμή να μεταδώσουν τη γνώση στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στους ανθρώπους που αύριο θα στελεχώσουν και τα ναυτιλιακά γραφεία αλλά και τα ναυλομεσητικά. Θέλουμε ανθρώπους που θα βγουν στην παραγωγή όσο γρηγορότερα γίνεται, να ξέρουν τι σημαίνει ναυτιλία, να ξέρουν και τις δυσκολίες, να ξέρουν και τον τρόπο με τον οποίο θα μπουν στην ναυτιλία και η μοναδική περίπτωση για να το διαπιστώσουν είναι να κάτσουμε μαζί, να συνεργαστούμε, να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, στην ίδια αίθουσα, να κάνουν ερωτήσεις, να απαντούμε στις ερωτήσεις, να μάθει ακριβώς πώς δουλεύει η ακτή Μιαούλη σήμερα ένας ή οσδήποτε είναι στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Η Ένωση Ναυλομεσητών αλλά και το Πανεπιστήμιο Πειραιά έχουν δώσει πολλά στελέχη και σε ελληνικές εταιρείες αλλά και στο εξωτερικό. Έχετε στοιχεία? Τα στοιχεία μας είναι πολλά. Όπως προηγουμένως είπαμε κατά τη διάρκεια της ομιλίας ότι έχουμε περίπου 100 στελέχη μας που δουλεύουν σε ναυλομεσητικά γραφεία ή σε αντίστοιχα πλειοκτητών κλπ. Ελλήνων ναυλομεσητών που δουλεύουν στο εξωτερικό. Εξάγουμε δηλαδή και ναυλομεσίτες. Αυτό είναι χαρά μας και τιμή μας να το λέμε και δεν είναι καινούριο, είναι πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, μα πολλά χρόνια που εξάγουμε και ναυλομεσίτες. Υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερους αριθμούς στο εξωτερικό? Μπορούμε να στείλουμε περισσότερους? Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε να πούμε για τους ναυλομεσίτες από τη στιγμή που είναι ικανοί, ναι βεβαίως, το είδος, οι καλοί ναυλομεσίτες ούτε λίγο ούτε πολύ σπανίζουν. Αυτό μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Οι Έλληνες λοιπόν, επειδή έχουμε την ευχέρεια της ακτής Μιαούλη όπως λέμε, δηλαδή της πλειοκτησίας, έχουμε αντίστοιχα την ευχέρεια και να έχουμε μια πολύ καλή εκπαίδευση και αντίστοιχα μια πραγματικά σωστή αντιμετώπιση, ή το βλέπουμε από τη μεριά του πλειοκτήτη ή το βλέπουμε από τη μεριά του ναυλωτή. Κύριε Βλάχο, το Ναυτιλιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιά έχει πολύ καλό όνομα και θεωρείται από τις πιο αξιόπιστες σπουδές ανάμεσα και σε κορυφές του εξωτερικού. Πού οφείλεται αυτό και πώς το έχετε επιτύχει? Είναι, πιστεύω, συλλογική προσπάθεια και βεβαίως δεν είναι χθεσινό το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών. Είναι αρκετές δεκαετίες και πιο πολύ είχαμε
κάποια πρακτική, αν θέλετε, ενασχόληση και θεωρητική, χάρη στα μαθήματα της Ναυτιλιακής Οικονομικής και Πολιτικής και της Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, που ήταν και με τον κύριο Μεταξά και με μένα, αλλά ακόμα πιο παλιά με τον αείμνηστο επίσης τον Λευτέρη τον Γεωργαντόπουλο. Δεν είναι τωρινή ούτε η συνεργασία ούτε η τεχνογνωσία. Υπάρχουν βιβλία που γράφονται για την ναυτιλία από το ναυτιλιακό τμήμα, τουλάχιστον ή για τα τμήματα της ναυτιλίας, τουλάχιστον 30 χρόνια, 35 χρόνια τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.